πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο τελευταίο μέρος της εκπομπής και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, που βρέθηκε ξανά στην περιοχή μας, την επισκέπτεται συχνά. Τον ευχαριστούμε θερμά για να σχολιάσουμε την τρέχουσα επικαιρότητα, καθώς μπαίνουμε σε μια ζέουσα πολιτική επικαιρότητα και αυτό το φθινόπωρο. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας ήρθατε, κύριε Γιάννη. Η προεδρολογία είναι θέμα και θα έπρεπε να είναι. Αν θα πρέπει δηλαδή αυτή η Βουλή να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας, αν θα πρέπει να εξαντλήσει τη θητεία σε αυτή η κυβέρνηση. Ακούω διάφορα από όλες τις πλευρές, μέχρι και δηλώσεις του στήλου ότι χρηματίζονται, πιθανόν να χρηματιστούν και ανεξάρτητοι βουλευτές. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά? Δεν είναι μια κατάπτωση ακόμα μέσα στις πολλές για αυτή τη δόνια τη δημοκρατία στη χώρα? Εντάξει, γι' αυτά τώρα ότι οι βουλευτές χρηματίζονται, αυτό από το παρελθόν ελέγχεται για τροπολογίες. Ναι. Για δύσκολες τροπολογίες. Πόσο μάλλον τώρα, όταν τώρα πρόκειται για παράταση. Είναι πολύ σημαντικό. Οι βουλευτές δεν θέλουν εκλογές, αλλά επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πει ότι πρώτη στο θέμα είναι να φύγει αυτή η κυβέρνηση, έχει δημιουργήσει ένα τείχος. Ναι. Ένα τείχος. Τώρα το τείχος, αν θα πιάσει 121, ναι, θα γίνουν οι εκλογές. Αν δεν το πιάσει. Η δικιά σας αίσθηση από την εμπειρία που έχετε πια είναι ότι θα γίνουν? Η δικιά μου η αίσθηση είναι ότι προετοιμάζεται και ο Σαμαράς για να είναι έτοιμος για να τις κάνει. Να τις κάνει. Ναι. Με τι όμως? Γλιτώνει. Ναι. Με τι όπλα στη φαρέτρα, δηλαδή? Χωρίς όπλα. Για να φύγει. Ναι. Όταν ο Καραμαλής έκανε, ναι, για να φύγει, το 9 εκλογές, είχε ακόμη 2 χρόνια. Ναι. Όχι ακόμα 2 χρόνια. Ναι, εντάξει. Το Μάρτιο όμως είχε πει. Το Μάρτιο τον είχε πει όμως ο Γιώργος Παπανδρέου ότι δεν θα εκλέξει. Εν πάση περιπτώσει, πάντως το κοινό της Νέας Δημοκρατίας δεν ήθελε εκλογές και του λέγανε κυβέρνηση. Ναι. Και μάλιστα θεωρούσαν το σουφλιά, ναι, υπαίτιο, ναι, ότι πρότεινε τις εκλογές. Εκείνος γιατί τις έκανε? Που μπορούσε κάλλιστα να κάνει μια διακήρυξη, να πει την αλήθεια πώς έχει οικονομία. Και να φέρει σε δύσκολη θέση το Πασόκ. Ναι. Το άφησε το Πασόκ να λέει υπάρχουν λεφτά. Εκείνος μίλησε μόνο για πάγωμα μισθών, όχι για κόψιμο. Ναι. Οπότε ο ελληνικός λαός βρέθηκε με την αίσθηση, μπορεί και να λέει αλήθεια ο Γιώργος Παπανδρέου, ότι υπάρχουν λεφτά. Έλεγε αλήθεια ο Γιώργος Παπανδρέου? Κοιτάξτε, Γιάννη μου, ξέρεις τώρα ότι το υπάρχουν λεφτά, ναι, με την έννοια της ασωτείας δεν υπήρχαν λεφτά. Αν θέλει να βρει μια χώρα λεφτά, βρίσκει. Ναι. Λόγου χάρη, είχε προταθεί το 9 να μην μπούμε στο μνημόνιο, ναι, ούτε στο Δέλτα Νιτάφ, και να κατασχεθεί το 30% των καταθέσεων. Τότε οι καταθέσεις ήταν 260. Ναι. Δεν θα μια λύση αυτό τώρα? Θα ήταν μια καλύτερη λύση. Μια καλύτερη λύση. Θα πονάγαμε όλοι, για ένα διάστημα, θα αισθανόμασταν ανασφαλείς, αλλά δεν θα μπαίναμε στο πηγάδι. Ναι. Είναι σημαντικό. Το πολιτικό σύστημα, επειδή μόλις έλεγε υπάρχουν λεφτά, δεν είχε το σθένος να πει την αλήθεια και πήγε στα δανεικά, στην εύκολη λύση, και το αρκοπεθαίνει, το πεθαίνουμε σιγά σιγά. Ναι. Ξεκίνησε από εκεί. Ναι. Ενώ μερικές φορές είναι στους προτιμότερους ο ξαφνικός θάνατος, εντός εισαγωγικών θάνατος. Ναι, ένας ηλεκτροσόκ. Δεν είναι, ναι. Ένα ηλεκτροσόκ, δεν είναι θάνατος, ναι. Ένα ηλεκτροσόκ το οποίο θα κρατούσε τουλάχιστον την Ελλάδα ανεξάρτητη. Αυτό που μου λέτε για το 30% υπάρχει. Τέθηκε τη Μέρκελ. Και ο Γιώργος Παπανδρέου είπε: δεν μπορώ να το κάνω. Το σύνταγμά μας προστατεύει την ιδιοκτησία, και είναι και μία από τις ιδιοκτησίες είναι και οι καταθέσεις. Θα πέσει η κυβέρνηση. Τώρα το Σύνταγμα τις προστατεύει με τον ΕΝΦΙΑ. Με τα κίνητα, με τους δυσβάστατες. Άλλο ΕΝΦΙΑ. Προστατεύει τις καταθέσεις, όχι το Σύνταγμα. Νόμος είναι για 100.000. Γιατί μιλάνε και για τα συνταγματικότητα. Αλλά και αυτό είναι θεωρητικό, γιατί εγώ σε προστατεύω για 100.000. Αν όμως δεν μπορώ αν πέσει, οι τράπεζες καταρρεύσουν και δεν μπορώ να καταβάλω το ποσό της προστασίας. Δεν έχει κανένα. Άρα το προστατεύω είναι τελείως θεωρητικό. Θεωρητικό. Τη δικιά σας την συμμετοχή στην πολιτική σκηνή πώς τη βλέπετε? Στις επικείμενες εκλογές, στις ευρωεκλογές? Εμείς, κοιτάξτε να δείτε, εμείς πήγαμε καλά στις ευρωεκλογές. Δηλαδή διπλασιάσαμε τους ψήφους σε σχέση με το 2012. Και κρατήσαμε δυνάμεις, δηλαδή. Δεν χάσαμε η Ένωση Κεντρών.
Το θέμα είναι ότι μπήκανε 40 κόμματα, υπήρχε ένα άλλο χάλι, ένα χάλι. Mm. Κάποιοι που θα θέλανε να φύγουν από το ΠΑΣΟΚ ή να έρθουν σε εμάς ή από τη Νέα Δημοκρατία σε εμάς, γίνανε 2-3 κόμματα, έκανε μέχρι και ο Τσουμάκας κόμμα, ο Κατσανέβας κόμμα, ο Φίστον τον άλλο, ο Αλαβάνος κόμμα, ο Ζώης κόμμα, ο Καρζαφέρης κατέβηκε, δηλαδή δεν αφήσανε ψηφοφόρους. Ήτανε... Το ποτάμι που ήταν ένας κομματικός σχηματισμός, πώς το είδατε για πρώτη φορά? Ήτανε... Αυτό είχε τη δύναμη της διαπλοκής. Είχε τη δύναμη της διαπλοκής. Όταν, ας πούμε, λουπούν οι δημοσκοπήσεις ότι αυτό το κόμμα παίρνει 8% και έχει δυναμική να γίνει τρίτο κόμμα, και το γράφει αυτό το Έθνος, τα Νέα το γράφουν, το Βήμα. Και όταν, και όταν στα δελτία ειδήσεων τον έβαλαν κανονικά, ενώ ήταν εκτός Βουλής, δεν είχε καμία νομική πρίκα. Τον έβαλαν κανονικά σαν ένα από τα τρία κόμματα. Ναι. Του δίνανε χρόνο. Πολλοί κόσμος, χωρίς να το ψάξει, πήγε και ψήφισε. Μόνο και... Δηλαδή πιστεύετε θεωρώντας... ότι άμα είχατε μια ίδια μεταχείριση, σίγουρα θα είχατε πολύ καλύτερη τύχη και εσείς εκλογές, έτσι? Μα δεν υπάρχει. Mm. Αυτό που έγινε με το ποτάμι είναι, δείχνει ότι η χώρα είναι στα χέρια 6 ταβαντζίδων. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, αν θέλει ο Α, ας πούμε, ένα όνομα, ας μην λέμε τα ονόματά τους, μπορεί μέσα σε 6 μέρες να σου φτιάξει, κόμμα που εσύ παιδεύεσαι 25 χρόνια και δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Και ο λαός είναι πρόβατα, ό,τι του λένε, ό,τι του βάζει την τοπική προπαγάνδα, το ακολουθεί ή δεν το πολύ ψάχνει? Ο λαός σου λέει τώρα, το Λεβέντι, την Ένωση Κεντρών, δεν τη λένε καθόλου στις δημοσκοπήσεις. Μπορεί να λέει 5 σωστά πράγματα, αλλά ο άλλος, ας πούμε, το ποτάμι, θα πάρει, λένε, 8 με 12%. Άρα, λοιπόν, Πάμε εκεί. Δεν το εμβαθύνει ο κόσμος. Τόσο πολύ, ναι, δεν το εμβαθύνει μάλλον καθόλου. Έχοντας και τα προσωπικά του προβλήματα και σου λέει την καθημερινότητά του, τους φόρους. Ναι, παρουσίασαν και το Θοδωράκι, ένα απλό παιδί με ένα τσαντάκι. Ξεχάσανε ότι ήταν 18 χρόνια στην ΕΡΤ, βαθύ λαρίκι του ΠΑΣΟΚ, και μετά 6 χρόνια στην αγκαλιά του Μπόμπολα, του Μπαρδινογιάννη, στο Μέγκα. Ξεχνάμε εύκολα στην Ελλάδα. Ο άνθρωπος δεν έκανε πολιτική, δηλαδή, ήταν ρεπορτάζ. Έπαιρνε ρεπορτάζ από μαύρους, ρεπορτάζ για τον τουρισμό. Το γεγονός ότι δεν έκανε πολιτική και έκανε μόνο ρεπορτάζ, μήπως δείχνει ότι και η πολιτική εδώ και πάρα πολύ καιρό πλέον δεν συνεγείρει τις μάζες όπως παλιότερα και δεν πείθει, γιατί το πρόβλημα πέρα από οικονομικό ήταν κυρίως πολιτικό και φτάσαμε εκεί? Η πολιτική έχει μέσα της κάτι σπουδαίο και πείθει πάντα. Θα πείθει όσο υπάρχει κόσμος, όσο υπάρχουν άνθρωποι, η πολιτική θα αρέσει. Απλά έχουμε μια κρίση αυτή την περίοδο. Ναι. Κρίση ηθικής, και έχουμε μονιμοποίηση κάποιων οικογενειών που έχουν κουράσει, που έχουν δημιουργήσει κόπωση. Δεν νομίζω δηλαδή ότι ο κόσμος μισεί την πολιτική. Μισεί συγκεκριμένα κόμματα, συγκεκριμένες οικογένειες, και έχει ταυτίσει εν πολλής. Όπως πολλές φορές κάποιοι ιερείς βγαίνουν παραβάτες. Λέει, βρίζει ο άλλος την εκκλησία. Εγώ δεν πιστεύω ότι βρίζει την εκκλησία. Βρίζει τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Εκεί θέλω να σταθώ. Δηλαδή, ναι, η ταύτιση. Η λογική του κόσμου εδώ και χρόνια που το παρακολουθείτε και που φαντάζομαι ότι έχετε πλέον μπει στην ψυχολογία του, είναι πρώτα να τιμωρήσω και μετά να δω αν αυτός ο άνθρωπος λέει δυο σοβαρά πράγματα τα οποία μπορούν να με βοηθήσουν και εμένα προσωπικά αλλά και το σύνολο έτσι ώστε να πάμε καλύτερα. Ποια είναι? Δηλαδή, το μαύρισμα που λέγαμε παλιά είναι πρώτα που μετράει. Κοιτάξτε, όταν μπήκε το κόψιμο μισθών και συντάξεων, υπερίσχυσε η εκδίκηση. Η εκδίκηση. Όχι η λογική. Όχι η λογική. Τώρα όμως που ψηφίστηκε, ας πούμε, η Χρυσή Αυγή, μπήκε μέσα. Είδαν τα πρόσωπά τους, την αγωγή τους, τη συμπεριφορά τους κτλ. Σίγουρα κάποιοι είπαν, για δες τι ψηφίσαμε. Θέλαμε να τιμωρήσουμε τον Καραμαλή και τον Παπανδρέου και κοίτα τι μας βγήκε. Καταλάβατε. Κατανοητό. Έτσι είναι. Και στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει αυτό το πράγμα. Φύγανε από το ΠΑΣΟΚ, πήγανε ενσώματι όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ. Να πούμε κάτι πιο πρακτικό. Θα κάνουμε μια υπόθεση εργασίας. Ας πούμε ότι ο λαός στις επόμενες εκλογές σας έδινε τη δυνατότητα, αν όχι με πλειοψηφία, τουλάχιστον με συγκυβέρνηση, να είστε μέσα. Δεν θέλουμε εμείς να είστε στην κυβέρνηση. Ναι. Έτσι όπως είναι τα πράγματα. Με δεδομένο ότι υπάρχει ένα πολύ στενό κορσέ από τους δανειστές. Παρά το γεγονός ότι λένε τώρα φύγαμε στο Παρίσι, ο κόσμος δεν τα πιστεύει αυτά. Εντάξει, δεν τα είχα διώξει με την Τρόικα, φύγαμε από το. Λέει ο Σαμαράς τα ψέματά του. Ναι, εντάξει, φύγαμε από το. Ξέρω πού τελειώσαμε. Και πήγαμε στο Four Seasons να κάνουμε τις. Η επιτήρηση όμως θα είναι στενή. Ναι.
πρακτικά τι θα μπορούσατε να αλλάξετε εσείς, τι πιστεύετε ότι με βάση τις προγραμματικές σας θέσεις, με βάση αυτά που πιστεύετε και με βάση την πολιτική σας έτσι εμπειρία, ότι θα μπορούσε να αλλάξει. Γιατί κάποιος λέει ότι, κοιτάξτε να δείτε, από τη στιγμή που είναι ένας τυφλοσούρτης αυτό το μνημόνιο, ναι, ελάχιστα πράγματα. Όποιος και να μπει δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ούτε καν ο ΣΥΡΙΖΑ, παρότι λέει ότι θα ασκήσει τα μνημόνια. Αυτό πιστεύει πολλοί κόσμος. Εσείς τι πιστεύετε. Και είναι σωστό. Άμα σκεφτεί και λειτουργήσει παραδοσιακά με συμπεριφορά ρουτίνα, έτσι είναι. Δικαίως αν είναι έτσι. Ναι. Αν όμως ένας μπει. Το ερώτημα και μετά μου το απαντάτε. Ναι. Αν ένας μπει όμως. Ναι. Αν είναι έτσι, λέει κάποιος τελικά. Τι θα έχει κάποιο νόημα να κάνουμε εκλογές. Κάνουμε εκλογές για να αναλάβουν πολιτικά κόμματα να διαφοροποιήσουν. Ξέρω εγώ, αν ξέρω εγώ, θα σου πάρω ένα ευρώ σήμερα από εδώ και θα στο βρω κάπου εκεί. Ισοδύναμα από εκεί. Ναι. Ή η ουσία είναι ότι αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να έχουμε κάποιους τεχνοκράτες τεχνούς. Είναι σαν να είμαστε σε ένα ΔΣ μιας ανώνυμης εταιρείας, μας παρουσιάζει μια προσωπικότητα και μας λέει αυτός ήταν ο διευθυντής σας, έχει αυτές τις περγαμηνές, τέλειωσε το Harvard, ξέρω εγώ, τέλειωσε το London School of Economics και ο άλλος τέλειωσε, ξέρω εγώ, ας πούμε, τι να πω, την Κομωτινή. Άρα λοιπόν επιλέξτε έτσι, τόσο απλά. Το λέω κοινικά για να καταλάβει ο κόσμος. Το λέει, ναι. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Δηλαδή, όπως φτάσαμε, πώς φτάσαμε στην πτώχευση. Φτάσαμε με ρουσφέτια, με κλεψιές, με παρανομίες, με μαϊμούς συντάξεις, με χρηματοδότηση ΜΚΟ παρανόμως, με χρηματοδότηση κομμάτων παρανόμως. Εξοπλιστικά και πάλι, όλα αυτά. Και όλα αυτά, ναι. Νομίζω λοιπόν ότι δεν ζήσαμε και πάνω από το όριο που παρήγαγε ο πλούτος της χώρας. Γιατί σίγουρα, αυτό μας λένε οι Βορειοευρωπαίοι. Έπρεπε να έχετε, ξέρω εγώ, 500 ευρώ μισθού. Δηλαδή, αυτό ήταν η παραγωγή. Το 2.600 που παίρνανε σύνταξη στρατιωτική. Δεν έβγαινε από ένα κράτος που ήταν νεόφερτο στην Ευρώπη, όπως η Ελλάδα που έδινε μάχη για να εξυγχρονιστεί. Και όμως το ζήτησαν και το κέρδισαν. Και κάποια εφάπαξ και κάποιες καθαρίστρες στην Ολυμπιακή που παίρνανε 6.000 ευρώ το μήνα και κάποιες παλιές αμαρτίες, επιδοτήσεις ασφαλίστρων. Είναι καθαρίστρες που παίρνανε 6.000 ευρώ το μήνα. Ναι, βεβαίως. Και επιδοτήσεις ασφαλίστρων. Όταν έκλεισε η Ολυμπιακή, ξέρετε τι γίνεται. Όσους προσέλαβε ο Βγενόπουλος, τους προσέλαβε με λίγο μικρότερο μισθό, τους δε άλλους, τους βγάλανε στη σύνταξη επιδοτώντας τους, σου λείπαν 10 χρόνια ασφάλιστα. Αυτά πλήρωνε το κράτος. Και αυτά τα έκανε ο μη κρατιστής Χατζηδάκης. Ναι, το έκανε για να κλείσει το ζήτημα, γιατί για να μην περιφέρονται στους δρόμους σαν τις καθαρίστριες. Γιατί δείτε τώρα υπάρχει ένα ζήτημα και σήμερα το πρωί έγινε ένα επεισόδιο με τις καθαρίστριες, τους αστυνομικούς. Λοιπόν, καμιά φορά η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να καταραγιάσει τα πράγματα δίνει υπερβολικά προνόμια σε κάποιους. Οι άλλοι κλάδοι τα χρησιμοποιούν μετά αυτά ως δείγμα για να ζητάνε και εκείνοι το ίδιο. Και έτσι φτάσαμε στην πτώχευση. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μείζον πρόβλημα. Πέρα από το χρέος, το οποίο κάποιος μπορεί να πει ότι είναι και θέμα διαπραγμάτευσης, πώς θα διαπραγματευτούμε και όλα αυτά. Υπάρχει ένα αντικειμενικό πρόβλημα που είναι 1,5 εκατομμύρια άνεργοι, 27% ανεργία, που επιμένει εδώ και 1,5 χρόνο. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο το μείζον. Μάλιστα, το αναγκάζεται. Σήμερα διάβασα μια μελέτη του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕ, που νομίζω δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται να είσαι τεχνοκράτης οικονομολόγος να καταλάβεις αυτό. Ακόμα και με 4% ανάπτυξη να πετύχουμε, που λέει κάποιο σχέδιο ότι κάποια στιγμή. Πολύ δύσκολα. Θέλουμε 15-20 χρόνια. 20 χρόνια για να ξαναφτάσουμε στους 500.000. Δεν το καταλαβαίνει. Με πολύ μικρού ρυθμού. Τι κάνουμε, θα συνεχίσουμε έτσι. Κάποιοι άλλοι λένε ότι το πρόβλημα είναι πολιτικό, μπορεί να λυθεί. Αρκεί να πιστεί ο σκυρός πυρήνας της Ευρώπης και οι Γερμανοί τραπεζίτες και όλοι αυτοί ότι πρέπει να κόψουν χρήμα, ότι πρέπει να πάμε από τον αποπληθωρισμό στον μικρό πληθωρισμό, ότι πρέπει να γίνει αυτό που λέει και ο Ντράγκη που δεν τον αφήνει ο Σόιμπλε, μια ποσοτική χαλάρωση, μια επέκταση. Το χρέος καταστρέφεται και με πληθωρισμό. Από τον πληθωρισμό, ναι, μεν έχει μια απώλεια, αλλά από τον πληθωρισμό δεν πέθανε κανένας. Ενώ από την ενεργεια που είναι απότοκος του αποπληθωρισμού πεθαίνει ο κόσμος. Εγώ διαφέρω λίγο στο σκεπτικό μου από όλα αυτά. Αυτά είναι πώς θα μπορέσει η Ευρώπη να βοηθήσει κάθε κράτος το οποίο αρχίσει να έχει πρόβλημα. Η Ελλάδα όμως έχει ένα άλλο πρόβλημα. Πολύ βαθύτερο που το συναντάω. Οι δημόσιοι υπάλληλοι κάνουν λευκή απεργία. Άμα τους κόψεις κάτι στους συνταξιούχους που κακώς το είχαν, λένε Χρυσή Αυγή, ψηφίζω, μια εκδικητικότητα, μια έλλειψη αλληλεγγύης. Αν μπορείς δηλαδή κάτι να κερδίσεις εσύ. Κοιτάξτε, καθένα στο ατομικό σχέδιο. Ναι, δηλαδή, έχουμε δηλητηριαστεί επί χρόνια με ένα ατομισμό. Και νομίζω ότι όσο και αν βοηθηθούμε από την Ευρώπη, λογιστικά. Μέχρι τώρα βοηθιόμαστε, λέτε. Όχι, μέχρι τώρα είναι. Ή τιμωρούμαστε είναι για ένα να πράγμα. Το μέχρι τώρα είναι ένα πράγμα. Αν κάναμε τις διαρθρωτικές αλλαγές
και αν κόβαμε τις ελίτ κάποια προνόμια, μπορούσε να είχαμε βοηθηθεί. Αλλά εγώ πιστεύω ότι επειδή δεν κάναμε τίποτα στην αυτοκάθαρση μέσα στην Ελλάδα, και επειδή προσερχόμεθα και πληρώνουμε τα ομόλογα τα παλαιότερα και πληρώνουμε και επιτόκια και λοιπά ετησίως, τα βάρη υπερβαίνουν τα ωφέλη, και έτσι φτάσαμε, ας πούμε, ενώ το 9 είχαμε επί του ΑΕΠ 120, 180, καταλάβατε. Δηλαδή δημιουργείται, 305, δημιουργείται μια κίνηση οικονομική, αλλά, αλλά έχει τα βάρη της περισσότερα από τα ωφέλη της. Δηλαδή, γιατί μέσα εδώ ότι αν είχαν επιταχυνθεί οι διαρθρωτικές αλλαγές, μπορούσαμε να είχαμε μια πορεία πιο σίγουρη. Έτσι πιστεύω. Αν είχαν όλα τα επαγγέλματα. Γιατί υπάρχουν και μια άλλη άποψη που λέει ότι. Αν είχαμε τα 90 δις ευρώ τα Ελλήνων που πήγαν έξω, αν με κάποιο νόμο αμνηστίας, έστω με ένα 10-12% να πληρώσουν, να τα φέρουν πίσω. Γιατί ένα τέτοιο νόμο. Γιατί είναι σημαντικά αυτά τα 90 δις που φύγανε. Θα δίνανε στις τράπεζες μεγάλη ευζωστία. Εάν ζητούσαμε από τους ξένους, εκτός ας πούμε από στα επιτόκια ή στον τρόπο πληρωμής των δόσεων, θέλουμε και να έρθουν επενδυτές. Και όχι μόνο Ρώσοι και Κινέζοι, να έρθουν και Γάλλοι και Γερμανοί και Εγγλέζοι. Να δοθεί εντύπωση ότι στην Ελλάδα βάζει πλάτες η Ευρώπη να μείνουμε στο ευρώ. Αν δηλαδή, τι επενδυτές όμως θα έρθουν, να το δούμε λίγο αυτό και με αυτό. Πάσης μορφής. Ναι, κάποιος δηλαδή, λέει ότι αυτό που έχουν να τους διαθέσουν. Ρώσοι είναι, και πάνε, κάνουν καζίνα, ρουλέτες, τέτοια θέλουν, τέτοια πράγματα. Τουριστικά. Ναι, δεν είναι θεωρώ. Έχουμε καμιά βαριά βιομηχανία, όχι. Έχουμε κανένα κοστολόγιο μισθολογικό για τις εντάσεις εργασίας επιχειρήσεις ανάλογα με αυτό της Αφρικής και της Κίνας. Όχι. Άρα λοιπόν έχουμε τεχνογνωσία και καινοτομία, μα εδώ τα μυαλά μας φεύγουν στο εξωτερικό. Συμφωνώ. Άρα λοιπόν έχουμε κάποια τύχη. Έχουμε όμως κάποια άλλα πράγματα. Έχουμε τουρισμό βαρύ, που είναι τώρα ελαφρός. Τον εκμεταλλεύομαι με ελαφρό, μεσαίο τρόπο, ενώ μπορεί να τον εκμεταλλευτούμε με πολύ βαρύτερο. Έχουμε ναυτιλία, την οποία δεν έχουμε καταφέρει να τη φέρουμε με ελληνική σημαία. Υπάρχει ακόμη χάος μεταξύ των συμφερόντων των εφοπλιστών και της θέλησης των ελληνικών κυβερνήσεων. Έχουμε και αυτό το λέω. Έχουμε υψηλή τεχνολογία που δεν έχουμε καταλήλως εκμεταλλευτεί και έχουμε και εταιρείες με δυναμισμό δημοσίων έργων που κάνουν, εκτελούν ήδη έργα σε όλη την Ευρώπη. Ελληνικές εταιρείες. Ορυκτό πλούτο έχουμε που θα μπορούσε να μας βγάλει. Αυτό μακάρι να το έχουμε. Άλλοι λένε έχουμε, άλλοι λένε δεν έχουμε. Και επειδή είναι και ένα μακρόπνο, δηλαδή το πρώτο ευρώ μετά από 8-10 χρόνια θα το εισπράξεις. Ενώ τώρα και επειδή, νομίζω ότι μπορεί να έχουμε, αλλά ορυκτό πλούτο. Άρα αυτό που μου λέτε, η πετυχημένη συνταγή είναι μια κυβέρνηση η οποία να μην λογαριάσει πολιτικό κόστος και να συγκρουστεί με συμφέροντα και συγκρουστεί. Γιατί ακόμη τώρα ένα συνδικάτο ξεσηκώνεται και ο υπουργός τρέμει σαν το ψάρι και πάει στον πρωθυπουργό. Και... Αυτή δεν θα μπορούσε να ήταν μια κυβέρνηση. Δηλαδή, Εθνικής ενότητας. Εθνικής ενότητας. Εθνικής σωτηρίας. Μόνο τέτοια. Και να μην υπάρχει και το στοιχείο ότι ό,τι πει ο Σαμαράς, ο Τσίπρας έχει υποχρέωση να πει όχι. Δηλαδή αυτό το να λέμε προδότες οι μισοί τους, άλλους μισούς, να υπάρχει αυτό το διχαστικό. Καλά, εδώ είμαστε και Βαλκάνια, έτσι. Ναι, είμαστε και Βαλκάνια, αλλά αυτή η ώρα είναι μια μεγάλη ώρα. Ή θα έχουμε ήρωες, δεν υπάρχει το ενδιάμεσο. Είναι όμως μια μεγάλη ώρα αυτή. Είναι σαν να είσαι σε πόλεμο και στον πόλεμο θα πει προδότη ο Τσίπρας στον Σαμαρά. Δεν πρέπει να το κάνει. Εδώ είναι ένας πόλεμος χειρότερος. Χειρότερος. Είναι πόλεμος με ανθρώπινα δράματα. Ναι, ο οικονομικός πόλεμος είναι χωρίς ίκτο. Λοιπόν, στον άλλο πόλεμο λέμε 100 νεκροί, τους φωτογραφίσαμε στο Ιράκ και όλοι στενοχωρηθήκαμε. Ενώ εδώ μπορεί οι νεκροί να είναι και είναι πολύ περισσότεροι, αλλά περνάνε στα ψηλά γράμματα. Γι' αυτό λέω ότι αν δεν γίνει τώρα η οικουμενική κυβέρνηση και αν δεν δείξει υψηλό αίσθημα ευθύνης ο πολιτικός κόσμος, δεν θα βρεθεί άκρη. Και μάλιστα αντί αισθήματος ευθύνης τώρα έχουμε κάτι χειρότερο ακόμη. Έχουμε κολοτούμπες. Δηλαδή, τι έχουμε, ένα καρατζαφέρι που έλεγε προχθές για δραχμή, τον άκουσα εγώ με τα αυτιά μου, στην εκπομπή του. Εκπομπή ένα μεσημέρι και έλεγε δραχμή. Η Ελλάδα μόνη σωτηρία είναι δραχμή. Και συζητείται τώρα θα ξαναμπεί στη Νέα Δημοκρατία. Και λέω αυτό τώρα, ο ένας ευρώ, ο άλλος δραχμή, τελικά τι νόμισμα εδώ θα δραχμή. Τι νόμισμα θα έχουμε. Και λέει θα μπουν όλοι αυτοί, ακόμη και ο χαμένος μέσα, στη λογική να μην βγει ο Τσίπρας. Να κάνουμε ένα μέτωπο. Δηλαδή αφού κάνουν τόσες παραχωρήσεις σε μια λογική
Γιατί δεν κάνουν μία και μόνη πιο βασική για την πατρίδα. Δηλαδή, αυτό είναι ένα καλό ερώτημα που τον θέτουν πολύ. Που προβληματίζει πολύ κόσμο, ας πούμε. Αλλά για να σώσουν το τομάρι αυτά τους... τα λέει ο Βασίλης ο Λεβέντης εκ του ασφαλούς, γιατί είναι ένα μικρό κόμμα τουλάχιστον. Ναι, και τι έγινε. Αν ήταν ένα μεγάλο κόμμα, θα ήθελε και αυτός να έχει τη σφραγίδα και δεν θα ήθελε τέτοιου είδους λογικές. Τι να την κάνει στη σφραγίδα τώρα. Ναι. Η σφραγίδα τι είναι. Η σφραγίδα είναι κάποιες. Εδώ η Νέα Δημοκρατία το 2012, όταν έγινε η κυβέρνηση Παπαδήμου, επέμενε Γενάρη εκλογές. Ναι. Τον ορκίσανε Νοέμβριο, τον Παπαδήμο του 2011, και τον Γενάρη του 2012 επέμεναν οι βουλευτές εκλογές. Ρωτούσα, συζητούσαμε με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και τι τον ορκίσατε τότε. Να κάτσει 60 μέρες να κάνει τι. Ναι, λέει, δεν μου λέγανε τι να κάνει. Ναι. Απλά αυτοί κάνανε προεκλογική εκστρατεία, ο καθένας στην περιφερειά του. Ναι. Λοιπόν, τι κατάλαβα, κάνανε μετά εκλογές και πήρε 18%. Ναι, αυτοί είχαν την εντύπωση ότι θα πάρουν 50. Ναι, και θα βγουν αυτοδύναμοι. Και το λέω τώρα και αυτό και στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας βάζει και κάνουν κάτι δημοσκοπήσεις ότι υπερέχει 5 μονάδες. Μπορεί αύριο. 8 έλεγε. Και 10 εγώ σε βάζω. Θα πάθει ζημιά εάν τα βασίσει όλα στην εξουσιομανία και στο ότι βγαίνω. Πιστεύετε ότι ο πολίτης πλέον είναι πιο ευαισθητός. Ο πολίτης θέλει κάτι άλλο να κάνει ο Τσίπρας, πολύ πιο γενναίο. Ας βγει πρώτο κόμμα. Ας βγει πρώτο κόμμα. Να κάνει μια. Να κάνει ανοιχτό τους τρελούς που τον περιβάλλουν, τους θερμοκέφαλους, να τους κάνει στην άκρη. Να κρατήσει εκεί κοντά του μια ομάδα σοφρόνων που έχει στο εσωτερικό. Ναι, κάποιους. Ναι. Και αυτοί μαζί με τους σόφρονες όλων των άλλων πλευρών να σχηματίσουν αυτή την οικουμενική κυβέρνηση. Και εγώ πιστεύω και χωρίς εκλογές. Δηλαδή, τι να τις κάνουμε τις εκλογές. Πέστε, το μόνο που θα πετύχουμε στη θέση. Είναι μια διέξοδος, λέει, στη δημοκρατία πάντα. Και όταν πας στο λαό, ποτέ δεν χάνεις, γιατί τουλάχιστον έχεις μια νομιμοποίηση. Τι να την κάνεις. Ναι. Αυτή τη στιγμή, συγγνώμη, αν γίνουν εκλογές, αμφιβάλλεται, θα είναι πρώτος ο Τσίπρας. Να πάω σε ένα άλλο. Και θα έχει 120 έδρες. Κατανοητό. Και τι να τις κάνει. Σωστό. Να πάω σε ένα άλλο όμως αντισενάριο. Ναι. Ας πούμε ότι δεν γίνονται εκλογές, ότι τα βρίσκουν και βρίσκουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τα βρίσκουν και βγαίνει. Ασχέτως του πρόεδρου, εγώ θέλω να τα πούνε για την οικονομία. Αν στην πορεία αυτή πέφτει η κυβέρνηση, έχει και τα προβλήματα τώρα με τον έμφυα και αυτά. Είδατε ότι ο κόσμος είναι δυσανασχετή και λοιπά. Πέφτει η κυβέρνηση. Φτάσει ένα 10%, ξέρω εγώ, ας πούμε, μαζί με το πασό καλό αναδιοτήτα, δεν ξέρω πώς θα είναι. Και βγαίνει ένα Τσίπρας 30. Και εσύ παρόλα αυτά λες πάμε μέχρι το 16. Δεν έχει μια αντιστοιχία. Έστω και δημοσκοπικά με τον κόσμο ο οποίος θέλει μια αλλαγή σε αυτά. Η μεγαλύτερη αντιστοιχία είναι να λύσουμε του κόσμου τα προβλήματα. Σωστό. Γιατί αυτοί που θέλουν και Τσίπρα νομίζουν ότι θα πατήσουν ένα κουμπί και θα βγει μια χοντρή. Θα δουν ότι δεν θα βγει καμία χοντρή. Καταλαβαίνετε. Λοιπόν, πιστεύουν στην απλή, παλιά σχολή της τραμπάλας. Διώχνουμε τον έναν, φέρνουμε τον άλλον. Αυτό που επέμενε ότι αυτούς τους δαβατζίδες που είπατε θα τους βάλει στην άκρη, δεν το βλέπετε εσείς? Όχι, αν ανησυχούσε ο Μπόμπολας, αν ανησυχούσε ο Αλαφούζος, ο οποιοδήποτε, θα τον είχαν ήδη εξοντώσει το Τσίπρα. Το ότι δεν ανησυχούν καθόλου σημαίνει ότι τον θεωρούν δεδομένο. Και τους ισχυροποιούμε περισσότερο από ό,τι τους αναλογεί. Γιατί και τους βλέπω και αυτούς, επειδή ασχολήθηκε και με τα τηλεοπτικά, δεν έχουν πλέον και την ίδια πύχηση σε αυτά που λέγαν στο παρελθόν. Και ο κόσμος είναι πλέον πιο τσιτωμένος και τα ψάχνει περισσότερο. Δεν ξέρω. Η δικιασία ποια είναι. Οι δαβαζίδες, αν έχουν δύναμη, εννοείται. Ναι, καλά. Δύναμη πάντα έχουν. Απόλυτη έχουν. Ναι. Όταν κάνουν σε 6 μέρες κόμμα. Σωστό είναι. Πρώτον. Δεύτερον, όταν σε όλους τους νόμους όπου θέλουν. Όσο το κοινό αίσθημα και αν προκαλείται, δεν υπολογίζουν τίποτα. Μάλιστα. Τρίτον, όταν ο Ψυχάρης, ας πούμε, είχε ζητήσει από τον Γιώργο Παπανδρέου 100 εκατομμύρια ευρώ το 2011, πριν πέσει ο Παπανδρέου, δεν του το έδωσε. Δεν του το έδωσε και βγήκε την άλλη μέρα και λέει 7% Χρυσή Αυγή, λέει ο Ψυχάρης. Και βάζει και τον γιο του υποψήφιο στη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, και τελικά πήρε το δάνειο ο Ψυχάρης, κάτι που δεν έχει μάθει η Ελλάδα. Η Ελλάδα νομίζει ότι δεν το πήρε ο Ψυχάρης. Ο Δόλ πήρε το δάνειο, απλά το πήρε με σύνθεση τριών τραπεζών. Ναι. Δεν το πήρε από μόνο την εθνική που ζητούσε. Ναι. Καταλάβατε. Δηλαδή, τελικά, άρα η δύναμη της διαπλοκής εγώ τη θεωρώ τεράστια. Τεράστια. Τεράστια τη θεωρώ. Δεν βλέπω δηλαδή τι θα μπορούσε να νικήσει. Που λέτε ο λαός ξύπνησε, τι ξύπνησε. Όχι, λέω μήπως όμως τα δεχόμαστε και λέω μηνωρετικά. Εντάξει, είναι πάρα πολύ κρίσιμη στη δεκαετία του 60 έκανε κουμάντο ο Λάτσης, ο Μποδοσάκης, ο Νιάρχος. Κάθε φορά υπάρχει κάποια ελίτ που κάνει κουμάντο, λέτε. Ναι, δεν είναι. Και η πολιτική είναι σε ρόλο τσογλανιού. Δηλαδή,
οι πρωθυπουργοί, δεν μπαίνεις στην τροχιά για να σε σκεφτεί ο λαός αν θα γίνεις πρωθυπουργός, αν δεν είσαι υποτακτικός της ολιγαρχίας αυτής. Είναι σαφές αυτό, δεν είναι ότι το λέω. Όχι, εντάξει, το ομολογούν όλοι. Και ο Καραμαλής το είπε μια βραδιά στον Μπαϊρακτάρη, και επειδή αισθάνθηκε ότι δεν θα επαρέμενε, το λησμόνησε. Και ο Απόστολος Κακλαμάνης κάθε δύο χρόνια φωνάζει στη Βουλή για τα διαπλεκόμενα, αλλά κάθε δύο χρόνια. Μετά έχουμε σιωπή 2 ετών. Είναι επαιτειακά. Ναι, καταλάβατε. Δηλαδή, εγώ δεν λέω ότι η δύναμη της διαπλοκής είναι μεγάλη. Επειδή του λαού η ωριμότητα είναι μικρή. Εκεί γίνονται και οι μικρές δυνάμεις γίνονται παντοδύναμες. Όταν δεν αντιδρά ο λαός και δεν αμήνεται των συμφερόντων. Άρα για να αλλάξει κάτι στον τόπο, αφού δεν μπορεί να αλλάξει από τα κάτω, πρέπει να αλλάξει από τα πάνω, πρέπει να αλλάξει από τα κάτω, μου λέτε. Πρέπει να ετοιμάσει ο κόσμος, πρέπει να ενημερωθεί, να διαβάσει, να προσπαθήσει να συζητήσει με τον διπλανό του, να τον ακούσει. Μεγάλη ανάγκη. Να ξεφύγει από το ατομικό του περιβάλλον. Και γι' αυτό που σας είπα, πριν φτάσουμε προηγουμένως που είπατε για την Ευρώπη, να κάνει, ας πούμε, ο Ντράγκη είπε έτσι, ο άλλος τι πρέπει να γίνει. Τώρα η Ευρώπη, λόγω χάρη, θα σας πω τι θα προτείνει. Θα προτείνει μείωση των επιτοκίων και απομάκρυνση των δόσεων. Και πάγουμε των δόσεων. Αυτό τι σημαίνει, ότι μεταθέτουμε στις επόμενες γενιές τον εφιάλτη. Αν αυτό το θεωρήσουμε σπουδαίο, αν λέτε το θεωρήσουμε νίκη, θα είμαστε και ηλίθιοι. Δηλαδή που δίνει μια προσωρινή με έναν άσχημο. Κυρίως θα είμαστε ανεύθυνοι προς τις επόμενες γενιές. Ναι. Το οποίο είναι το πιο σημαντικό. Ναι. Γιατί κάθε οικογένεια, νομίζω, ο πλούτος κάθε οικογένεια είναι το παιδί. Σωστό. Λοιπόν, θεωρώ ότι εμείς πρέπει άλλα πράγματα να ζητήσουμε. Αν εμείς κατορθώσουμε να μην έχουμε ελλείμματα και να μην, μάλιστα να έχουμε και πλεονάσματα, αλλά όχι με βάρβαρα μέτρα, αλλά με μόνιμο χαρακτήρα μέτρα που ο λαός τα κατανοεί και τα αποδέχεται, και στρέψουμε τα βάρη στους έχοντες και κατέχοντες και απαλλάξουμε σε μεγάλο βαθμό τους μισθοσυντήρητους και τους απλούς ανθρώπους, ο λαός θα στηρίξει. Και αν προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις, και οι ξένοι μετά θα στηρίξουν. Γιατί και οι ξένοι δεν θέλουν ένα παράδειγμα αποβολής από το ευρώ. Είδατε, βιάστηκε ο Σόιμπλε προχθές και είπε «Η Ελλάδα, να, ένα παράδειγμα που κερδίζουμε το στοίχημα». Είδατε, δηλαδή και αυτοί... Καλά, με 1,5 εκατομμύριο ενόπλους και 3,5 εκατομμύρια ενόπλους. Ναι, αυτός λέει λογιστικά. Αυτός δεν βλέπει το πλεόνασμα. Βλέπει αριθμούς. Ναι, βλέπει αριθμούς και βιάζεται να πάρει του θριάμβου το έπαθλο. Βιάζεται για το έπαθλο. Άρα το θέλει το έπαθλο. Εμείς αυτό πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω. Κρατάω από την κουβέντα μας το γεγονός ότι βλέπετε ότι μόνο μια κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας μπορεί ο τόπος να πάει μπροστά και ότι πρέπει και εμείς να αλλάξουμε ατομικά ο καθένας. Αυτό. Ατομικά να ξαναβρούμε τη συλλογικότητά μας. Μείνουμε... Και το πολύ βασικό, μια και είναι ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή πρώτο κόμμα, να παραμερίσει τους θερμοκέφαλους και τους παλιάς κοπής αριστερούς και να βάλει πιο ευρωπαϊστές και πιο σύγχρονους ανθρώπους στο περιβάλλον του. Τότε θα γίνει πιο συνεργάσιμος. Και τότε μπορεί να γίνει και πρωθυπουργός τότε. Ενώ έτσι θα πάρει μια εντολή σχηματισμού 3-4 ημερών και θα πάει να την καταθέσει πίσω. Μάλιστα, κατανοητό. Σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που είχαμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εσάς, φίλες και θεατές. Ήταν ο κύριος Βασίλης Λεβέντης, ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών. Για μια ακόμη φορά, θέλω να πιστεύω, αρκετά αποκαλυπτικός με τα όσα μας είπε. Καλό απόγευμα σε όλους.